Δήμαρχο Λεβαδέων, την κυρία Γιώτα Πούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Τελικά μπορεί η κυβέρνηση σήμερα, έτσι όπως είναι δομημένη η κατάσταση στη χώρα, με μνημόνια, να στηρίξει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι περιμέναμε? Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά είναι αυθαίρετο λίγο το ερώτημα. Επιβάλλεται η κυβέρνηση, η κεντρική διοίκηση, να στηρίξει την αυτοδιοίκηση. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια για να σκεφτεί κανείς ότι αυτό δεν γίνεται. Σε όποιες συνθήκες βρίσκεται η χώρα, νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ Δήμων και Υπουργείου Εσωτερικών προς το παρόν δεν θεωρείται ότι διανύει περίοδο μη συνεννόησης ή κόντρας. Άρα λοιπόν... Το λέω αυτό γιατί στις δηλώσεις που καταγράψαμε από τους δημάρχους, κάθε άλλο παρά ικανοποιημένοι εμφανίζονται. Και για να το πω έτσι και ομά, χθες τα προσχήματα στα Καμένα Βουρλά τα κράτησε μάλλον μόνο ο πρόεδρος, ο κύριος Πατούλης. Χθες ποιο ήταν το θέμα? Χθες ήταν η κριτική του έργου της κυβέρνησης ή της... Κανονικά ήταν η επιμόρφωση των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων. Αλλά έτσι όπως πήγε... Η ενημέρωσή μας για το πώς θα υλοποιήσουμε το νέο ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ, το οποίο, και για το οποίο θα πρέπει οι Δήμοι να προετοιμαστούν έγκαιρα. Φυσικά υπάρχει ένα θέμα που απασχόλησε την συγκέντρωση για τους Δήμους, τους μικρούς Δήμους, νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, που δεν έχουν την επάρκεια για να διαχειριστούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αλλά με συγχωρείτε, εδώ θα πω ότι αυτό το εγνώριζαν όσοι υπερθεμάτιζαν και υπερψήφισαν το Καλλικράτη. Η περίοδος δε αυτή η πενταετία που ήταν μέσα στην οικονομική ύφεση, ξέρετε όλοι ότι δεν έδωσε στην αυτοδιοίκηση μπόνους ή χρήματα, αντιθέτως στέρισε τα έσοδα κατά πολύ της αυτοδιοίκησης. Άλλωστε, έχω την εντύπωση ότι αυτός ο διάλογος ξεκινάει με το Υπουργείο Εσωτερικών και τη νέα κυβέρνηση για τη μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης και θα περίμενα πραγματικά και από τους δημάρχους οι οποίοι, και τους αυτοδιοικητικούς εν γέννη συμβούλους οι οποίοι έχουν μια εμπειρία αυτά τα χρόνια, αν έχουν ασκήσει διοίκηση, με χαρά να δουν αυτή την αρχή της διαβούλευσης και της συζήτησης για τη νέα μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης και να κάνουν προτάσεις. Προτάσεις στην θετική κατεύθυνση για την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν. Αλλά δεν είναι αυτή η κυβέρνηση και δεν θέλω να υπεραμείνω με των έργων της κυβέρνησης, αλλά μην ξεχνάμε τόσο εύκολα. Ο Καλλικράτης δεν σχεδιάστηκε από αυτή την κυβέρνηση. Ήταν φιλελεύθερη εφαρμογή πολιτικής και τότε όλοι αυτοί οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι που ακούσατε κι εσείς κι εγώ εχθές δεν είχαν αντιρρήσεις. Τώρα λοιπόν τις προβάλλουν. Τις προβάλλουν, δεκτό, αλλά στο χέρι μας λοιπόν είναι να καθίσουμε με το Υπουργείο και με τη νέα κυβέρνηση να χαράξουμε. Και να χαράξουμε τη νέα μεταρρύθμιση και να περιορίσουμε τα προβλήματα και τις αδικίες που συμβαίνουν σε αυτούς τους Δήμους. Γιατί πράγματι δεν θα μπορούν να διαχειριστούν από εδώ και πέρα, και όχι μόνο αυτή τη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά από εδώ και πέρα όλα τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά είναι καινοτόμα, περιέχουν ανταγωνισμό και θα πρέπει να έχεις επάρκεια για να μπορείς να τα παρακολουθήσεις. Το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκε όλο αυτό το θέμα όπως το μεταφέρετε εσείς, αλλά ήταν αρκετά επιθετική θα έλεγα προς την κυβέρνηση οι δήμαρχοι, εσείς πώς το εισπράτετε αυτό, πώς το ερμηνεύετε? Εντάξει, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να αφήσουμε τις σκοπιμότητες, τις πολιτικές και την υποκρισία στην άκρη. Διότι όταν δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί που επί 20 χρόνια έχουν μια παρουσία στα αυτοδιοικητικά πράγματα ξεκινάνε με αντίλογο και λες και αυτή η κυβέρνηση ευθύνεται για τα 20 χρόνια που δεν έγιναν πράγματα στην αυτοδιοίκηση, θα πω πού είναι η αυτοκριτική μας. Κυρίες και κύριοι, εγώ δεν θέλω να το εντοπίσουμε στην κόντρα. Εσείς ήσασταν στην αυτοδιοίκηση και ρυθμίζετε όλα αυτά τα θέματα και δεν σας είδα ποτέ ούτε να επαναστατείτε ούτε να αρθρώνατε διαφορετική πρόταση. Τώρα... Εγώ δεν θέλω να το επικεντρώσουμε στην πιθανή κόντρα. Θέλω να το επικεντρώσουμε στον τρόπο που μπορεί η αυτοδιοίκηση να εξυπηρετήσει τον πολίτη. Κράτησα αυτό που είπε χθες ο κύριος Πατούλης από την ομιλία του, που το θεωρώ πολύ σημαντικό δεδομένο, ότι η αυτοδιοίκηση έχει επιβαρύνει συνολικά το χρέος,
μόνο κατά 1%. Αυτό σημαίνει. Είναι γεγονός. Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρχει κάποιος που είναι κοντά στον πολίτη, χωρίς να επιβαρύνει το δημόσιο, είναι αυτοδιοίκηση. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και περιπτώσεις δήμων οι οποίοι είναι κόκκινοι, δηλαδή είναι χρεωστικοί, έχουν προβλήματα με μεγάλα δάνεια και που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τώρα. Αλλά συνολικά η αυτοδιοίκηση πραγματικά πρώτον έχει χάσει από τα έσοδά της αυτό το άνω των 65% με τις περικοπές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και βεβαίως η συμβολή της στο χρέος είναι της τάξης του 1%. Και πρέπει να πούμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι αυτή που καθημερινά στέκεται δίπλα στον δημότη, δίπλα στον πολίτη. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν αρνείται αυτό το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ίσα-ίσα και εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί οι συνάδελφοι δεν διαβάζουν, δεν βλέπουν ποια είναι η παρακολούθησή μας από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τους νυν υπουργούς. Ίσα-ίσα. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε το διάλογο χωρίς υποκρισία, γνωρίζοντας τα προβλήματα και τις ατέλειες στη διοίκηση, την πρωτοβάθμια, να δούμε και να βοηθήσουμε με προτάσεις στο να αφθούν αυτές οι δυσκολίες και από εκεί και πέρα πέρασε ο καιρός για επαναστατικές κορώνες. Αυτή είναι η άποψή μου.